συντρόφιζες και σύντροφοι, μέλη φίλοι του κόμματός μας, κνήτες και κνήτησες, εργαζόμενοι της Αθήνας, του Πειραιά, της Αττικής, όλης της Ελλάδας, εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, μεταφέρουμε τον πιο θερμό συντροφικό επαναστατικό χαιρετισμό αυτή τη μέρα τιμής και μνήμης, γιορτής και αγώνα του κόμματός μας. Προχωράμε μπροστά, δυναμικά. Διδασκόμαστε από την ηρωική ιστορία μας. Παραμένουμε ακλόνητοι στο σκοπό μας για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Αξιοποιούμε δημιουργικά τα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει μέσα από αυτό τον τιτάνιο αγώνα της εργατικής τάξης του λαού μας με μπροστάρι το ΚΚΕ. Διδασκόμαστε από την ανιδιοτελή προσφορά και θυσία εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών του λαού μας, κομμουνιστών, κομμουνιστριών, αγωνιστών και αγωνιστριών που βρέθηκαν 95 χρόνια στην πρώτη γραμμή της μάχης παλεύοντας με συνείδηση στον ταξικό αγώνα. Διδασκόμαστε από τα θετικά αλλά και από τις αρνητικές καμπές αυτής της τιτάνιας πάλης, από τις αδυναμίες, τα λάθη, τις παραλήψεις. Είμαστε μέσα σε όλες τις χαρές και τις λύπες, τις αγωνιστικές εξάρσεις, αλλά και τα πισωγυρίσματα. Έχουμε πλήρη συνείδηση και γνώση ότι τα σπουδαία και τα μικρά, οι επιτυχίες αλλά και οι πικρές στιγμές, τα σωστά και τα λάθη, έγιναν στη διάρκεια μιας αδυσόπιτης πάλης με έναν αδίστακτο αντίπαλο που δεν ήθελε να χάσει τα προνόμια του, που ήθελε να κρατά το λαό ποδοπατημένο, μοιραίο και άβουλο αντάμα. Το ΚΚΕ σε αυτή την πάλη της εργατικής τάξης του λαού μας ήταν πάντα παρόν, στην πρώτη γραμμή, οδηγητής και πρωτομάχος, όπως είναι και σήμερα, κάθε μέρα, όπως θα είναι και αύριο, μέχρι την οριστική νίκη, για πάντα. Και από το στάδιο ειρήνης και φιλίας σήμερα, εδώ από τον Πειραιά, απαντάμε δυνατά. Μην καρτεράτε να λυγίσουμε ούτε για μια στιγμή, μήτε όπως την κακοκαιριά λυγάει το κυπαρίσι, γιατί έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Με τις δικές μας σημαίες τραβάμε μπροστά, εμπρός της γης οι κολλασμένοι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο γιορτασμός των 95χρονων του ΚΚΕ από την Κομματική Οργάνωση Αττικής έχει από μόνος του ξεχωριστή σημασία. Γιατί εδώ στον Πειραιά, σαν τέκνο της ανάγκης και όριμο τέκνο της οργής, πριν από 95 χρόνια πραγματοποιήθηκε το πρώτο ιδρυτικό συνέδριο του ΣΕΚΕ, που στο τρίτο συνέδριό του μετονομάστηκε σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εδώ στον Πειραιά ιδρύθηκε το ΚΚΕ κάτω από την επίδραση της μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης, για να συνενώσει την επιστημονική κοσμοθεωρία του κομμουνισμού με το εργατικό κίνημα, για να σηματοδοτήσει με την εμφάνισή του την ιδεολογική και πολιτική χειραφέτηση της εργατικής τάξης. Το περιεχόμενο του γιορτασμού των 95 χρόνων του κόμματος αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στο σύνθημά μας: 95 χρόνια αγώνες και θυσίες, διδασκόμαστε, συνεχίζουμε για το λαό με στόχο το σοσιαλισμό. 95 χρόνια δεν υπάρχει μικρός ή μεγάλος αγώνας, δεν υπάρχει κατάκτηση του λαού μας που το ΚΚΕ να μην πρωτοστάτησε ή να μην βρέθηκε στην πρώτη γραμμή χωρίς να λογαριάσει κόπους, στερήσεις, διώξεις. 95 χρόνια αγώνες και θυσίες με τους κομμουνιστές πρωτοπόρους στην οργάνωση της λαϊκής πάλης, αλίγιστους ακόμα και στο εκτελεστικό απόσπασμα, στις φυλακές, στις εξορίες.
Το ΚΚΕ ήταν ο εμπνευστής, ο αιμοδότης, καθοδηγητής του εθνικοπελευθερωτικού αγώνα ενάντια στην Ιταλογερμανική και τη Βουλγάρικη κατοχή με τη δημιουργία του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ. Το ΚΚΕ ήταν ο οδηγός στην κορυφαία στιγμή της ταξικής πάλης στον 20ο αιώνα στη χώρα μας, στον ένοπλο αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που είχε τεράστια πολιτική και ηθική σημασία. Το ΚΚΕ πρωτοστάτησε στον αγώνα κατά του φασισμού, της Χούντας, πρωτοστάτησε σε κάθε λαϊκό αγώνα και σε συνθήκες βαριάς παρανομίας και σε συνθήκες αστικής νομιμότητας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι το μοναδικό κόμμα που τόλμησε και τολμά να μελετά την ιστορία του, γιατί ξέρει καλά πως η μελέτη της ιστορίας για ένα επαναστατικό κόμμα αποτελεί στοιχείο ανάπτυξής του. Το ΚΚΕ δεν απαρνήθηκε ποτέ το ρόλο του ως κόμματος της εργατικής τάξης, της τάξης που έχει ιστορική αποστολή να ηγηθεί στον επαναστατικό μετασχηματισμό της κοινωνίας, στην οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κομμουνιστικής κοινωνίας. Το ΚΚΕ, παρά τις ελλείψεις του, δεν εγκατέλειψε ποτέ το στρατηγικό του στόχο για το σοσιαλισμό, δεν αποκήρυξε ποτέ την ταξική πάλη, τη σοσιαλιστική επανάσταση, την ανάγκη ανατροπής της δικτατορίας των εκμεταλλευτών, δηλαδή τη δικτατορία μιας μειοψηφίας της αστικής τάξης των εκμεταλλευτών και την αντικατάστασή της με τη δικτατορία της πλειοψηφίας, που είναι το προλεταριάτο, η εργατική τάξη, όλοι οι εκμεταλλευόμενοι. Το ΚΚΕ τόλμησε και τολμά να μελετά το παρελθόν του, να βγάζει πολύτιμα συμπεράσματα, να διορθώνει λάθη του, να επεξεργάζεται τη στρατηγική του. Η βασανιστική, επίμονη και επίπονη μελέτη της ιστορίας είναι πάνω απ' όλα συλλογική διαδικασία για το ΚΚΕ, μακριά από ωρεοποιήσεις και από το μηδενισμό. Δεν έχουμε καμιά σχέση με τους επικριτές μας, με όλο αυτό το μηθενισμό, τη λαθολογία των αντιπάλων μας, που στόχο έχει να σπείρει μόνο αμφιβολίες, ψεύτικες αμφισβητήσεις, να υπονομεύσει το δημιουργικό προβληματισμό, την ενιαία δράση, σε τελευταία ανάλυση την ίδια την αποτελεσματικότητα της παρέμβασής μας, του αγώνα μας, των στόχων μας, και κυρίως να κρύψουν τις τεράστιες ευθύνες τους όλοι αυτοί απέναντι στο λαό. Επιμένουμε γιατί βλέπουμε μπροστά, δεν εγκαταλείπουμε το σκοπό μας. Αυτό ενοχλεί, καθώς αυτό το σύστημα βρίσκεται σε μεγάλα αδιέξοδα. Ο πόλεμός τους γίνεται όλο και πιο γενικευμένος. Ο κομμουνιστής και η κομμουνίστρια, ο κάθε αγωνιστής, ο κάθε εργαζόμενος στη χώρα μας, ο άνεργος, ο αγρότης, ο αυτοαπασχολούμενος, ο φοιτητής, ο σπουδαστής, ο μαθητής, δεν πρέπει να αφήσει τον εαυτό του, τον περίγυρό του, να γίνει έρμεο των κακόβουλων θυμών, των προβοκατόρικων δημοσιευμάτων, της αντιδραστικής προπαγάνδας που πότε φοράει την προβιά του φίλου, του αριστερού, ενώ κρύβει πίσω του ένα καραμπινάτο οπορτουνιστή, αναθεωρητή των ιδεών μας, και πότε αποκαλύπτεται με το ομό πρόσωπο του ταξικού αντιπάλου, μεταμφιεσμένος άλλοτε σε χρυσαυγίτη ναζιστή εγκληματία, άλλοτε σε σοβαροφανή επιτηρητή των αντιλαϊκών νόμων. Το ΚΚΕ, χωρίς διγλωσίες, χωρίς ύξεις και αφήξεις, μιλά με τη γλώσσα της αλήθειας, της ειλικρίνειας, ανοιχτά, ούτε μηδενίζει, ούτε ακυρώνει την ιστορία του, την μελετά για να εμπλουτίσει, για να μπορέσει συνολικά το κόμμα να δυναμώσει, να κατακτήσει όλο ένα και μεγαλύτερη ικανότητα στην πάλη για την κατάκτηση της εξουσίας από την εργατική τάξη. Οι αντίπαλοι μας δεν πρόκειται ποτέ να συμβιβαστούν με το ότι το ΚΚΕ άντεξε σε όλες τις καμπές της ταξικής πάλης και αντέχει. Όχι μόνο δεν τα δίπλωσε στη δίνη της αντεπανάστασης, αλλά έβγαλε συμπεράσματα για τις αιτίες και τους παράγοντες των ανατροπών των σοσιαλιστικών χωρών.
Αυτό που τους ενοχλεί, που τους εξαγριώνει, είναι η ορίμανση της συλλογικής σκέψης του κόμματος, η επεξεργασία από το ΚΚΕ σύγχρονης επαναστατικής στρατηγικής. Ακριβώς σε αυτό οφείλεται και η γνωστή πρακτική να προσπαθούν να αποκόψουν από όλη αυτή την ιστορία του κόμματος, από την ιστορία του κομμουνιστικού κινήματος, τους ηγέτες του, να τους τοποθετούν ακόμα και έξω από τα ιστορικά πλαίσια της εποχής τους, να μιλούν άλλοτε για ηρωοποίηση του ενός ή του άλλου από το κόμμα, όταν το κόμμα αναφέρεται στην αναμφισβήτητη προσφορά τους, προσπαθώντας έτσι πάλι να τους μειώσουν, να τους συκοφαντήσουν στο λαό και στην νεολαία που δεν έχουν ζήσει σε αυτές τις περιόδους, και άλλοτε μιλούν για αποκαθήλωση, για υπονόμευση, όταν το κόμμα συλλογικά επεξεργάζεται για στιγμές, για αποφάσεις που εκ των υστέρων κρίνονται ως αρνητικές για τις εξελίξεις ή ως λάθη γραμμής στρατηγικής, πάλι προσπαθώντας τους ίδιους να συκοφαντήσουν, δήθεν υπερασπίζοντάς τους. Αλλά, όπως έγραφε και ο Λένιν, όσο ζούσαν οι μεγάλοι επαναστάτες, οι τάξεις των καταπιεστών τους καταδίωκαν συνεχώς και αντιμετώπιζαν τη διδασκαλία τους με την πιο άγρια μανία, με το πιο λυσασμένο μίσος, με την πιο αχαλήνωτη εκστρατεία ψευτιάς και συκοφαντίας. Ύστερα από το θάνατό τους γίνονται προσπάθειες να τους μετατρέψουν σε αυλαβή εικονίσματα, σαν να λέμε να τους αγιοποιήσουν, να δώσουν κάποια δόξα στο όνομά τους για παρηγοριά των καταπιεζόμενων τάξεων και για την αποβλάκωσή τους, ευνουχίζοντας το περιεχόμενο της επαναστατικής διδασκαλίας, στομώνοντας την επαναστατική της αιχμή, εκχυδαΐζοντάς την. Τα ίδια έκαναν πάντα, τα ίδια κάνουν και τώρα. Μετά την πανελλαδική συνδιάσκεψη, θυμάστε, πριν 2 χρόνια για την ιστορία, ήταν ο Νίκος Ζαχαριάδης. Τώρα, μετά το 19ο συνέδριο, είναι ο Χαρίλαος Φλωράκης, που δήθεν τους παίρνουν υπό την προστασία τους τα διάφορα απολυφάδια του οπορτουνισμού, τους οποίους, παρεπιπτόντως να πούμε, και οι συγκεκριμένοι ηγέτες αντιπάλεψαν σε κρίσιμες στιγμές για το κόμμα, για την ιστορία του τόπου. Παλιά μου τέχνη κόσκινο δηλαδή. Άλλοτε παρουσιάζουν το ΚΚΕ σαν ένα κόμμα που απαρνείται την ιστορία του και τους ηγέτες του. Άλλοτε σαν ένα κόμμα προσκολλημένο στα φαντάσματα του χτες, ανάλογα με το τι τους βολεύει κάθε φορά για να ξεδιπλώσουν την επίθεσή τους στο κόμμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν κάνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Έχει τη δυνατότητα, την ικανότητα να αποτιμά στα πλαίσια της ιστορικής μελέτης και όχι αποσπασμένα την προσφορά των στελεχών του, των ηγετών του, γνωρίζοντας ότι ο καθένας και η κάθε μια δεν μπορεί να αποτιμηθεί, να κριθεί πέρα και έξω από τις ιστορικές συνθήκες, πέρα και έξω από την επίδραση του διεθνούς κινήματος, πέρα και έξω από τη συλλογική σκέψη και πείρα, από τη συλλογική ωριμότητα του κόμματος. Το κόμμα μας, χωρίς να υποτιμά το ρόλο της ξεχωριστής προσωπικότητας στην ιστορία, ξέρει πολύ καλά ότι η ιστορία είναι έργο και δημιουργία τελικά μόνο των ίδιων των λαϊκών μαζών. Η ουσία, βέβαια, σε όλα αυτά βρίσκεται αλλού. Καρφί στα μάτια των αστών και των οπορτουνιστών είναι τα συμπεράσματα από τη μελέτη της ιστορίας του κόμματος, τα συμπεράσματα από τη σοσιαλιστική οικοδόμηση. Καρφί στο μάτι τους η επεξεργασία επαναστατικής στρατηγικής του ΚΚΕ, οι αποφάσεις του 19ου συνεδρίου του, το πρόγραμμα, το καταστατικό του. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το κόμμα μας σήμερα είναι πιο έμπειρο από ποτέ. Δεν έχουμε σήμερα την πολυτέλεια κανενός λάθους που θα πάει το κίνημα πίσω, θα του αφαιρέσει τη δυνατότητα να ανασυνταχθεί, να αντεπιτεθεί, να τραβήξει μπροστά, να βάλει τελικά στόχο την εξουσία. Η πολύχρονη πείρα μας, η κατάκτηση της ιδεολογικοπολιτικής ωριμότητας, μας υποχρεώνει σήμερα με ακλόνητη σταθερότητα και συνέπεια το ΚΚΕ να μην υποκύπτει στις σιρήνες, να πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, να μην βάζει νερό στο κρασί του όπως μας ζητά ο αντίπαλος. Δεν αποσπόμαστε από την πραγματικότητα.
Νιώθουμε την αγωνία του εργάτη και του άνεργου, του δημόσιου υπάλληλου, του αυταπασχαλούμενου που απελπισμένος λέει «Κάτι να γίνει τέλος πάντων τώρα, βάλτε κι εσείς ένα χεράκι να τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα με αυτή την κατάσταση». Των εργαζομένων που την ίδια ώρα δηλαδή νιώθουν φόβο, ανασφάλεια, αβεβαιότητα. Απευθυνόμαστε... Κανένας φόβος, καμιά υποταγή με το κουκουέ για την ανατροπή. Απευθυνόμαστε σε όλους αυτούς τους εργαζόμενους και τους λέμε τώρα πρέπει να αξιοποιήσουμε την πείρα που έχουμε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια και να σκεφτούμε ποιος είχε δίκιο, το ΚΚΕ ή άλλα κόμματα σε σχέση με τη στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στο ΝΑΤΟ. Είπε την αλήθεια ή όχι το ΚΚΕ όταν προειδοποιούσε για τη συνθήκη του Μάστριχτ, για τις περίφημες ελευθερίες της που είναι δεσμά για τους λαούς. Έρχονται ή όχι τώρα στα λόγια μας όταν από την αρχή προειδοποιούσαμε για την περιβόητη ένταξη στην ΟΝΕ και στο ευρώ, τότε που το ΚΚΕ μόνο αυτό καταψήφιζε, όταν όλοι οι άλλοι μαζί και οι σημερινοί οπαδοί της δραχμής πανηγύριζαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση του κεφαλαίου, σφικοφωλιά κατά των λαών. Σε όλη την ιστορική της διαδρομή, από την παλιά ΕΟΚ μέχρι την Ευρωζώνη σήμερα, έχει σαν βασικό στόχο να θωρακίσει τα κέρδη, την ανταγωνιστικότητα των μονοπωλίων των κρατών μελών της μέσα στον ανελαίητο διεθνή ανταγωνισμό. Γι' αυτό και υπάρχει σταθερή στόχευση των μονοπωλίων όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στην εργατική τάξη, στους λαούς της Ευρώπης. Γι' αυτό όλες οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν και έχουν στόχο να ρίξουν όσο πιο κάτω γίνεται την πληρωμή της εργατικής δύναμης, να κάνουν εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα για να γίνουν πιο ισχυροί οι μονοπωλιακοί όμιλοι. Αυτή την αλήθεια προσπάθησαν συστηματικά να κρύψουν όλα αυτά τα χρόνια η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο συνασπισμός, ο σημερινός δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, με τις κάλπικες υποσχέσεις τους. Όλοι τους είχαν ψηφίσει αυτές τις αντιλαϊκές συνθήκες. Σήμερα εξαπατούν και πάλι όταν υπόσχονται διαπραγματεύσεις με την Τρόικα που θα οδηγήσουν τάχα σε φιλολαϊκή λύση εντός των τυχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Κρύβουν ότι η σημερινή αντιλαϊκή επίθεση δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, δεν καθορίστηκε μόνο από την εκδήλωση της πρόσφατης κρίσης, δεν περιορίζεται μόνο στα υπερχρεωμένα κράτη της Ευρωζώνης. Αναφέρονται μόνο στη Μέρκελ, στη γερμανική κυβέρνηση και κρύβουν ότι όλα τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να ενισχυθεί το αντιλαϊκό οπλοστάσιο. Βέβαια, τώρα τελευταία έχουν δαγκώσει τη γλώσσα τους, γιατί τους τέλειωσε η Μέρκελ, αφού τα βρήκε σε ένα μεγάλο συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες, άλλο αμφάγκατε της κυβερνώσεως αριστερά στην Ευρώπη. Ας μην ανησυχούν, αύριο θα βρουν κι άλλους αριστερούς ψάλτες, σαν το αδερφάκι του ΣΥΡΙΖΑ στη Γερμανία. Τώρα που όλο και περισσότεροι από τα λαϊκά στρώματα βγάζουν συμπεράσματα για το ρόλο αυτών, σηκώνουν τη σημαία της διόρθωσης δήθεν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάνε για νέα αρχιτεκτονική και άλλα σχετικά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε υπήρξαν, ούτε μπορεί να υπάρξουν ισότιμες σχέσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη της, αφού η αλληλεγγύη μεταξύ των μονοπωλίων αφορά μόνο τη συμφωνία επίθεσης κατά των λαών. Όπως σε κάθε ιμπεριαλιστική συμμαχία, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασιλεύει η ανισόμετρη ανάπτυξη, ο ανταγωνισμός, οι ανισότιμες σχέσεις των κρατών. Η βαθιά οικονομική κρίση συνέβαλε στην αλλαγή του συσχετισμού δύναμης μέσα στον ηγετικό σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της Γερμανίας και σε βάρος της Γαλλίας και Ιταλίας. Έτσι οξύνονται παραπέρα οι ανταγωνισμοί τους. Πάνω στο έδαφος αυτών των αντιθέσεων,
οξύνεται και η διαπάλη για τη διαχείριση του χρέους των υπερχρεωμένων κρατών της Ευρωζώνης για την αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής. Οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Γαλλίας, της Ιταλίας πιέζουν τη Γερμανία να αναλάβει μεγαλύτερο μέρος για τη διαχείριση του χρέους των υπερχρεωμένων κρατών της Ευρωζώνης και για να περιορίσει τα εμπορικά της πλεονάσματα. Αναζητούνται συμβιβασμοί ανάμεσα στα ισχυρά καπιταλιστικά κράτη, αλλά κανένας συμβιβασμός δεν μπορεί να αποτρέψει την υλοποίηση αντιλαϊκών μέτρων, την περιοδική εκδήλωση κρίσης υπερσυσσόρευσης κεφαλαίου και τις επιπτώσεις της ανισόμετρης ανάπτυξης. Με αφορμή και την σημερινή συγκέντρωση, σας καλούμε όλους για άλλη μια φορά να συστρατευτείτε στον αγώνα στο πλάι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνείτε σε όλα με το ΚΚΕ για να του εμπιστευτείτε, για παράδειγμα, την ψήφο σας στις ευρωεκλογές στις 25 του Μάη του 2014. Γιατί το ΚΚΕ... Ακριβώς όπως λέει και το σύνθημά σας, γιατί το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που μπορεί να εκφράσει πολιτικά την αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που μεγαλώνει ανάμεσα στους λαούς, παλεύοντας για αποδέσμευση με το λαό, ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει η χώρα μας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σε όλους αυτούς τους εργαζόμενους, στις λαϊκές οικογένειες της χώρας μας, απευθυνόμαστε και τους λέμε να σκεφτούν ξανά, γιατί το ΚΚΕ επιμένει να προειδοποιεί για κίνδυνο εμπλοκής της χώρας σε νέους υπεριαλιστικούς πολέμους που εναλλάσσονται με την υπεριαλιστική ειρήνη, και το ποια πρέπει να είναι η στάση του λαού, της νεολαίας, μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Προειδοποιούμε γιατί η περιοχή μας, η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, είναι στο επίκεντρο ανταγωνισμών και αντιθέσεων για το ποιος, ποιο κράτος, ποιο τμήμα του κεφαλαίου, ποια υπεριαλιστική δύναμη και συμμαχία θα βάλουν χέρι στις πρωτοπαραγωγικές πηγές, στους ενεργειακούς δρόμους του πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αποκαλύπτουμε τις αντιθέσεις σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης, οξύνονται αποδεικνύοντας ότι κρίση και πόλεμος είναι δίδυμα αδέρφια. Ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης επιταχύνονται ανακατατάξεις στο συσχετισμό δύναμης μεταξύ των καπιταλιστικών κρατών, αναδύονται νέες δυνάμεις που επιδιώκουν το ξαναμοίρασμα των αγορών προς όφελός τους. Οι παλιές δυνάμεις προσπαθούν να κρατήσουν τις θέσεις τους, αν είναι δυνατόν να κερδίσουν κι άλλες με όλα τα μέσα, και οικονομικά, διπλωματικά, με συμβιβασμούς και έφραστες συμφωνίες, αλλά όταν αυτό δεν είναι εφικτό, και με στρατιωτικά μέσα. Έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμός. Αυτό είναι το σύστημα της εκμετάλλευσης. Δεν πρέπει κανείς λογικός άνθρωπος να ξεχνά πως πριν τους δύο προηγούμενους παγκόσμιους πολέμους εκδηλώθηκαν μεγάλες παγκόσμιου χαρακτήρα καπιταλιστικές κρίσεις. Η κρίση ξεπεράστηκε τελικά από τις τεράστιες καταστροφές παραγωγικών δυνάμεων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και αφού πρώτα η οικονομία είχε προσανατολιστεί στην προετοιμασία του πολέμου. Αποκαλύπτουμε σχέδια και ταυτόχρονα προετοιμάζουμε το λαό και την νεολαία να μην χύσουν το αίμα τους για τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών. Ο λαός και η νεολαία έχουν μία επιλογή: να βάλουν τέρμα στο σύστημα που αναπόφευκτα γεννά την εκμετάλλευση, την κρίση, τους πολέμους. Να στρατευτούν στην πάλη για την ανατροπή του καπιταλισμού, της εξουσίας των μονοπωλίων και την οικοδόμηση της νέας σοσιαλιστικής κοινωνίας με την εργατική τάξη και τους συμμάχους της στην εξουσία. Αυτή την εκδήλωση εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην πάλη των λαών.
Συντρόφισσες και σύντροφοι, για άλλη μια φορά καλούμε τα λαϊκά στρώματα, τους νέους και τις νέες, τις γυναίκες, να σκεφτούν γιατί το ΚΚΕ αρνείται να συνενέσει και συνεχώς προειδοποιεί το λαό πως είναι κάθετα αντίθετο με κάθε μορφή αστικής διακυβέρνησης που θέλει να διαχειριστεί την κρίση, το σύστημα σε όφελος των μονοπωλίων εντός των τυχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων. Γιατί το ΚΚΕ δεν μπαίνει σε κυβέρνηση πάνω στο έδαφος του κεφαλαίου όποιον κορμό και από το δίπολο αν έχει. Και επειδή κάποιοι εξακολουθούν να μας ρωτούν ειδικά για το ΣΥΡΙΖΑ, τους απαντάμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ενώ ακόμα είναι στην αντιπολίτευση και απλώς λιγουρεύεται προς το παρόν το Μέγαρο Μαξίμου, πρόλαβε ήδη να δώσει αρκετά δείγματα παλαιοπασοκικής γραφής. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που θέλει εν ονόματι μάλιστα της αριστεράς να υλοποιεί τις φιλομονοπωλιακές συνταγές διαχείρισης τύπου Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που διαφημίζει το μοντέλο Made in USA, δίνει διαπιστευτήρια και μαζεύει συστάσεις από τα ιδρύματα της πλουτοκρατίας ανά τον κόσμο. Όλους αυτούς τους ίδιους που έδιναν συστατικές επιστολές στον Γιώργο Παπανδρέου πριν 2 χρόνια και αναδείκνυαν φέτος, πριν 2 χρόνια, φέτος αναδεικνύουν τον Τσίπρα, όπως πριν 2 χρόνια τον Παπανδρέου, μέγα διανοητή της Ιφιλίου, με το κομματικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ να κομπάζει και να χαίρεται για αυτή την κατάντια. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξυμνεί τους ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τύπου Κολ και Μιτεράν, καλεί σε συστράτευση τους περιβόητους μεγαλοεπενδυτές καπιταλιστές για την παραγωγική υποτίθεται ανασυγκρότηση της χώρας, μια ανασυγκρότηση όμως που σκοπός της είναι να ισχυροποιούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις, τα μονοπόλια να είναι πιο ανταγωνιστικά. Εξαιτίας αυτής της ανταγωνιστικότητας της κρατικής οικονομίας, ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας θα συμπράττουν και θα την πληρώνει ακριβά ο λαός στην υγεία, στην παιδεία, στις άλλες κοινωνικές υπηρεσίες. Τέρμα πια στις αυταπάτες. Είμαι το κεφάλαιο, είμαι τους εργάτες. Αυτή είναι η απάντηση του ΚΚΕ, του εργατικού λαϊκού κινήματος. Ακόμα κι αν δώσει κάτι παραπάνω στον κατώτατο μισθό, θα το πάρει πίσω με νέες αυξήσεις στις τιμές, στους άμεσους και έμεσους φόρους. Σε όσους καλοπροαίρετα μας ρωτούν, μα καλά, το ίδιο θα είναι μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με αυτή τη συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Απαντάμε, ας μην τους μπερδεύουν οι επιμέρους διαφορές τους, γιατί τέτοιες υπάρχουν και προεκλογικά προβάλλονται περισσότερο ψεύτικα σαν αξεπέραστες για να ξεχαστούν αμέσως μετά στην αντιλαϊκή υλοποίηση βάρβαρων πολιτικών και στα διέξοδα του συστήματος που και οι δύο υπηρετούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η νέα κυβέρνηση της Γερμανίας. Σε τελευταία ανάλυση για το λαό ίδιο θα είναι το αποτέλεσμα, γιατί και αυτή η κυβέρνηση θα πορεύεται στο δρόμο της καπιταλιστικής ανάπτυξης που τσακίζει το λαό για την κερδοφορία των μονοπωλίων. Γιατί και αυτή η κυβέρνηση θα κινείται εντός των αντεργατικών τυχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα αναλαμβάνει και θα υλοποιεί τις ίδιες καταστροφικές για το λαό δεσμεύσεις. Και σ' όσους μας επικρίνουν για την κριτική μας στο νέο δίπολο Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ που πάει να στηθεί με τις ανάλογες τσόντες κεντροδεξιά και κεντροαριστερά, τους καλούμε να αξιοποιήσουν και τη δική τους πείρα. Πώς τα κατάφερε δηλαδή το σύστημα τα προηγούμενα χρόνια πάλι να τους ξεγελάσει, παίζοντας τότε το παιχνίδι με το δικοματισμό, μια ΠΑΣΟΚ, μια Νέα Δημοκρατία, εγκλωβίζοντας τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Είχε τότε τη δυνατότητα να εναλλάσσει αυτοδύναμα κυβερνητικά σχήματα.
να βάζει το λαό κάθε τρεις και λίγο στη λογική να φύγουν αυτοί για να έρθουν οι επόμενοι με κριτήριο δήθεν του μικρότερου κακού που κάθε φορά αποδεικνύονταν και μεγαλύτερο κακό. Το αποτέλεσμα ήταν να χάνεται συνεχώς πολύτιμος χρόνος για το κίνημα, για το λαό. Και ας σκεφτούν και το εξής. Μετά το περσινό εκλογικό αποτέλεσμα που ο ΣΥΡΙΖΑ αναδείχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση του 27% και λέει μάλιστα ότι είναι και έτοιμος να αναλάβει την κυβέρνηση, το κίνημα, το εργατικό λαϊκό κίνημα πήγε μπροστά ή υποχώρησε. Ο λαός βγήκε στους δρόμους ή όπως ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται προσπαθεί να επιβιώσει. Μια τέτοια λοιπόν κυβέρνηση, όπως και αν ονομάζεται, θα σημαίνει στήριξη στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής, στήριξη για τον παραπέρα εκφυλισμό, αφοπλισμό, τη διάλυση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Αυτή είναι η μόνη υπηρεσία που έχει σκοπό να προσφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να δώσει ανάσα στο σύστημα για να ετοιμαστεί το έδαφος να ξαναγυρίσει σε συντηρητική κήτη ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού. Να παραπέμψει τελικά στη δευτέρα παρουσία κάθε προοπτική για ριζική αλλαγή. Εκεί οδηγούν οι επιλογές του. Σήμερα ο λαός και η νεολαία έχουν περισσότερα στοιχεία, την πείρα των ίδιων των γεγονότων για να μας καταλάβουν, να προβληματιστούν και να εξηγήσουν το γιατί ακόμα και με πολιτικό κόστος το ΚΚΕ αρνήθηκε πέρσι να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση όταν η Ελλάδα είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν στην οικονομία της Ελλάδας κυριαρχούν τα μονοπόλια. ΚΚΕ και ο λαός πρέπει να παλέψουν για τη δική τους εξουσία, στην οποία το ΚΚΕ θα αναλάβει τις ευθύνες του. Στην κυβέρνηση της εργατικής τάξης, των συμμάχων της, το μαχητικό παρόν του ΚΚΕ είναι δεδομένο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σήμερα αναλαμβάνει τη μεγάλη ευθύνη για να προωθηθεί η λαϊκή συμμαχία, να δυναμώσει η κοινωνική συμμαχία της πλατιάς λαϊκής πλειοψηφίας που παλεύει με αντικαπιταλιστική, αντιμονοπωλιακή γραμμή για την εργατική λαϊκή εξουσία. Με αυτή την προοπτική, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας διεκδικεί σήμερα δύναμη παντού. Ζητάμε δύναμη για να δυναμώσουμε αυτόν τον αγώνα και όχι για να εμπλακούμε στην ουτοπία, στην κοροϊδία, για να κάνουμε δίθεν πιο ανθρώπινη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δώσουμε φυλή ζωής στον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης. Ο λαός και η νεολαία ας σκεφτούν καλά. Γιατί δεν αξιοποιούνται οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας και οι εργατικές λαϊκές οικογένειες καταδικάζονται στην ανεργία, στη φτώχεια εν έτη 2013. Γιατί δεν αξιοποιείται ο ρηκτός πλούτος, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές για να ικανοποιηθούν σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Γιατί δεν αξιοποιείται το αξιόλογο επιστημονικό τεχνικό δυναμικό, το έμπειρο και ικανό εργατικό δυναμικό. Γιατί δεν καλύπτονται από την ελληνική παραγωγή εγχώριες ανάγκες σε κρέας, σε γάλα, σε ζάχαρη, σε άλλα προϊόντα, όταν στην αγορά κυκλοφορεί και του πουλιού το γάλα με αθρώες εισαγωγές από το εξωτερικό. Γιατί δεν προχωρούν αναγκαία τεχνικά έργα. Γιατί πληρώνουν διπλά και τριπλά τα μεγάλα έργα οι εργαζόμενοι. Γιατί δεν υλοποιούνται αναγκαία έργα αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής προστασίας. Γιατί οι παραλίες, τα γήπεδα, οι οδικοί άξονες, τα στρατόπεδα γίνονται βορρά στην αδιφαγία των μονοπωλιακών ομίλων και συμφερόντων την ίδια ώρα που ο λαός πληρώνει διπλά και τριπλά, πνίγεται και χάνει τη ζωή του από τη μανία της φύσης, από την έλλειψη θέρμανσης, ρεύματος εξαιτίας της εγκληματικής πολιτικής της άρχουσας τάξης. Αυτό που εξηγεί αυτή την κατάσταση
και άλλα τόσα που θα μας έπαιρνε ώρες να τα απαριθμίσουμε, είναι το κυνήγι του κέρδους του κεφαλαίου, οι δεσμεύσεις της λικοσυμμαχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κράτη-μέλη της. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, υπάρχει φιλολαϊκή απάντηση. Δεν είναι μονόδρομος όλα αυτά. Η πρόταση του ΚΚΕ απαντά στο σήμερα είναι πρόγραμμα εξουσίας, κυβερνητικό πρόγραμμα, όπως το λέει ο λαός μας, της εργατικής τάξης και των συμμάχων της για τα δικά τους συμφέροντα, που θα τα παλέψουν κάτω από τις δικές τους σημαίες και όχι κάτω από ξένες σημαίες. Ποιο είναι αυτό? Τα οικονομικά εργαλεία, λέμε εμείς, μπορούν να μπουν στην υπηρεσία του λαού, να κοινωνικοποιηθούν. Ο ορυκτός πλούτος, οι υποδομές, τα μηχανήματα της βιομηχανίας, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές, το εμπόριο, η γη, οι καπιταλιστικές, αγροτικές, κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές, να γίνουν όλα λαϊκή περιουσία, το εμπόριο κρατικό. Δίπλα στον κοινωνικοποιημένο τομέα της οικονομίας να οργανωθεί ο παραγωγικός αγροτικός συνεταιρισμός. Με αυτά τα εργαλεία μπορεί η νέα, η εργατική λαϊκή εξουσία να σχεδιάσει κεντρικά την οικονομία, να δώσει δύναμη στην ανάπτυξη των κλάδων της περιφέρειας, να ζωντανέψει ύπαιθρος. Αυτή η ανάπτυξη έχει κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι το κέρδος. Αυτή η φιλολαϊκή ανάπτυξη μπορεί να απορροφήσει τους ανέργους, να εξασφαλίσει το δικαίωμα στη δουλειά, να καταργήσει την επιχειρηματική δραστηριότητα στην υγεία και την πρόνοια, να αναπτύξει αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας πρόνοιας, να καταργήσει το εμπόριο στη μόρφωση και να προσφέρει στα παιδιά του λαού ένα καλά οργανωμένο δωρεάν εκπαιδευτικό σύστημα, να αναπτύξει την αγροτική παραγωγή και να εξασφαλίσει επαρκή υγιεινά διατροφικά προϊόντα για το λαό, πρώτες ύλες για τη βιομηχανία, να αναπτύξει το λαϊκό πολιτισμό και αθλητισμό, να διαμορφώσει όρους, να εξαλειφθούν οι αιτίες της γυναικείας ανισοτιμίας και να στηριχτεί με πλήρεις υποδομές η εργατική, η λαϊκή οικογένεια, προστατεύοντας τη μητρότητα, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους. Η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι ρεαλιστική. Πρώτα απ' όλα συμφέρει το λαό, υπηρετεί τον εργαζόμενο. Η αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι προσφορά στη διεθνιστική πάλη των λαών. Κάθε λαϊκό κίνημα πρέπει να παλεύει στη χώρα του, να συντονίζει τη δράση του με άλλα λαϊκά κινήματα. Οι εξελίξεις δεν μπορούν να συγχρονιστούν σε όλες μαζί τις χώρες. Ο ένας λαός δεν πρέπει να περιμένει τον άλλο, άρα κυρίως μπορεί να επιδρά με τα αποτελέσματα της πάλης στη χώρα του στον άλλο, να προσθέτει τη δική του συνεισφορά στην αποδυνάμωση, στην αποσταθεροποίηση του καπιταλιστικού οικοδομήματος που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση άλλων υπεριαλιστικών συμμαχιών. Στο βαθμό που θα πραγματοποιούνται οι ανατροπές στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δημιουργούνται και οι προϋποθέσεις για ανώτερου σοσιαλιστικού τύπου οικονομική συνεργασία προς όφελος της κοινωνικής ευημερίας σε διαφορετικές χώρες. Οι πάλι του εργατικού... Έτσι είναι. Το μέλλον μας είναι μόνο ο σοσιαλισμός. Δεν είναι ο παλιός ο κόσμος, ο καπιταλισμός. Οι πάλι του εργατικού λαϊκού κινήματος ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο κάθε κράτος μέλος της μπορεί και πρέπει να αξιοποιεί τις εσωτερικές της αντιθέσεις, τα αλλεπάλληλα χτυπήματα στο οικοδόμημα της Ένωσης. Η αποδέσμευση που προβάλλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι ενταγμένη στον άλλο δρόμο ανάπτυξης υπέρ του λαού, το δρόμο της ενοποίησης της Ευρώπης προς όφελος των λαών, της οικονομικής συνεργασίας στη βάση του αμοιβαίου ωφέλους. Ο δρόμος του ΚΚΕ είναι ο διεθνιστικός δρόμος των λαών. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας
βαδίζει προς τη συμπλήρωση 100 χρόνων ζωής, αγώνων, θυσιών, παραμένοντας το πιο νέο κόμμα. Πρεσβεύει το νέο, το αναγκαίο, το μοναδικά προοδευτικό μέλλον για την ανθρωπότητα. Την απαλλαγή της εργατικής τάξης από την εκμετάλλευση. Τη θεμελίωση των νέων κοινωνικών σχέσεων, της κοινωνικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, του κεντρικού σχεδιασμού, της ενεργού συμμετοχής των εργαζομένων στην οργάνωση, διεύθυνση της κοινωνικής παραγωγής και των κοινωνικών υπηρεσιών, δηλαδή πρεσβεύει το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Ο κομμουνισμός είναι η νιώτη του κόσμου. Το πρώτο εγχείρημα της οικοδόμησης του σοσιαλισμού, κατώτερης βαθμίδας του κομμουνισμού κατά τον 20ο αιώνα, επιβεβαιώνει την αναγκαιότητά του. Αποτέλεσε άλμα της κοινωνικής πρόοδου, παρόλο που δεν απέκτησε εκείνη την εσωτερική και εξωτερική δύναμη να νικήσει τελεσίδικα τον καπιταλισμό. Αποτέλεσε άλμα η οικοδόμηση μιας άλλης κοινωνίας, μιας κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, με μόρφωση, με δουλειά, με πολιτισμό, αθλητισμό για την νεολαία, και αυτή η κοινωνία οικοδομήθηκε τον προηγούμενο αιώνα. Βεβαίως και με στραβά και με ανάποδα από ένα σημείο και ύστερα, γιατί πήγε να λύσει προβλήματα του σοσιαλισμού με συνταγές καπιταλισμού, με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Βαδίζουμε προς τα 100 χρόνια του κόμματός μας, φιλοδοξώντας να γίνουμε πιο ικανοί σε συνθήκες σύνθετων πολιτικών αλλαγών, που δεν αποτυπώνουν πάντα την πολιτική ορίμανση σημαντικού μέρους της εργατικής τάξης, δεν αντανακλούν την ανάπτυξη του εργατικού κινήματος χειραφετημένου από την αστική, την μικροαστική επίδραση πολιτικών αλλαγών όπως η άνοδος του φασισμού, ενδεχόμενη νέα σοσιαλδημοκρατική οπορτουνιστική διακυβέρνηση. Πρωτοστατούμε στους καθημερινούς αγώνες των εργαζομένων, συμβάλλουμε στην ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, στην προώθηση της λαϊκής συμμαχίας. Σε κάθε κλάδο, τόπο δουλειάς, μόρφωσης κατοικίας, εκεί που ζει και αναπνέει, που αγωνιά η εργατική τάξη, τα λαϊκά νοικοκυριά. Για να μην περάσει καμιά κατάσχεση λαϊκής κατοικίας, κανένας πληστηριασμός. Για να υπερασπίσουμε το δικαίωμα στην κατοικία, σε αυτό που κατέκτησε ο λαός μας δεκαετίες τώρα με κόπους και βάσανα. Για να μην υπάρξει κανένας φόρος για το σπίτι της λαϊκής οικογένειας, την αγρικία, την παραθεριστική κατοικία. Να καταργηθούν όλα τα χαράτσια και οι φόροι για τη φτωχολογιά. Να μειωθούν άμεσα, όπως προβλέπει η πρόταση νόμου του ΚΚΕ για τους πληστηριασμούς και τους φόρους, όλα τα χρέη των λαϊκών νοικοκυριών, είτε αφορούν στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια, κάρτες. Να μην κοπεί κανένα ρεύμα, να απαλλαγούν οι άνεργοι από φόρους, χαράτσια, οφειλές, χρέη, ακριβό εισιτήριο σε αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες, από πληρωμές σε νοσοκομιακές μονάδες, έστω κι αν είναι ανασφάλιστοι, και τόσα άλλα που προβλέπουν οι προτάσεις νόμου που κατέθεσε στη Βουλή το ΚΚΕ και πρόσφατα. Να μην μείνει κανένας μόνος του σε αυτή την κρίση, σε αυτή τη λέλαπα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, χρειάζεται να ενισχυθεί η ικανότητα του κόμματος σε όλα τα επίπεδα, σε κάθε χώρο και κλάδο εργασίας, σε κάθε πόλη και χωριό, ώστε να πρωτοστατεί στην ανάπτυξη αγώνων διεκδίκησης, χωρίς να αποσπά αυτή τη δράση από τη ζήμωση, από την πάλη για την ιστορική αποστολή της εργατικής τάξης, την κατάργηση των εκμεταλλευτικών σχέσεων, το περιεχόμενο των σοσιαλιστικών κομμουνιστικών σχέσεων. Να συνδέει κάθε οικονομικό και πολιτικό αγώνα
και κάτω από οποιονδήποτε συσχετισμό με το κύριο πολιτικό καθήκον την πάλι για την εργατική εξουσία. Να αποκρούει την αντικομουνιστική επίθεση, να επαγρυπνεί. Βαδίζουμε προς τα 100 χρόνια με στόχο να παλέψουμε πιο αποφασιστικό για κόμμα θεμελιωμένο στις παραγωγικές ηλικίες, πρώτα απ' όλα των εργατών και εργατριών των βιομηχανιών, των χώρων συγκέντρωσης μισθωτών εργαζομένων, των νέων εργαζομένων και μη από τις εργατικές και άλλες λαϊκές οικογένειες, χωρίς φυλετική ή άλλη διάκριση. Κόμμα που να συνδέεται με τα πιο πρωτοπόρα αγωνιζόμενα τμήματα των βιοπαλλεστών αγροτών, των αυτοαποσχολούμενων στις πόλεις. Κόμμα ικανό με τη δύναμη των κομμουνιστικών ιδεών, τη δυναμική της ταξικής πάλης για τον σοσιαλισμό, να εμπνεύσει τους νέους επιστήμονες, τους καλλιτέχνες, ιδιαίτερα τους μισθωτούς, αυτούς που νοιάζονται για τις εργατικές και λαϊκές ανάγκες, όσους και όσες αντιστέκονται στη σύψη του καπιταλισμού, έχουν ανοιχτό το βλέμμα, τη σκέψη, τη θέλησή τους, τη δυνατότητα ενός νέου πιο ανθρώπινου, ανώτερου τρόπου οργάνωσης της κοινωνικής παραγωγής όλων των πτυχών της κοινωνίας. Κόμμα ικανό να διαπαιδαγωγήσει την νεολαία με τις αξίες της ταξικής πάλης, τα ιδανικά του κομμουνισμού, να δυναμώσει η συμμετοχή της νεολαίας στο οργανωμένο κίνημα κόντρα στις κυρίαρχες λογικές και τους μηχανισμούς του συστήματος που τις πλασάρουν κάθε φορά ως αντισυστημικό ό,τι πιο σάπιο έχει γεννήσει το καπιταλιστικό σύστημα, από τον ατομισμό, την εχθρότητα προς την ταξική πάλη μέχρι την προβολή των ρατσιστικών, των ναζιστικών αντιλήψεων. Να τσακιστεί παντού το τέρας του ναζισμού, να απομονωθεί η εγκληματική ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής που δηλητηριάζει το σώμα του λαού, της νεολαίας, της κοινωνίας με τα εμετικά κηρύγματά της. Νέοι και νέες της πατρίδας μας, η πανελλαδική συνδιάσκεψη για τη δράση του κόμματος στις μικρές ηλικίες, στη νεολαία που πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε χτες 7 Δεκέμβρη, όπως είχαμε ανακοινώσει πριν από ένα τρίμηνο, και μετά από μια γόνιμη και σημαντική συζήτηση που προηγήθηκε όλο αυτό το διάστημα μέσα στις οργανώσεις μας, με τις χτεσινές αποφάσεις της εξοπλίζει ολόκληρο το κόμμα, το προσανατολίζει να δώσει το κύριο βάρος στο τι κάνουμε εμείς ως κόμμα απέναντι στη νεολαία της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, τι δρόμους ανοίγει με δική του ευθύνη το κόμμα προκειμένου να προσελκύσει νέες ηλικίες στον αγώνα για την επαναστατική αλλαγή, τη συμβολή στην κομματική οικοδόμηση, τη διαπαιδαγώγηση της νέας βάρδιας της εργατικής τάξης, του επαναστατικού κινήματος, στο καθήκον της ανασύνταξης του εργατικού λαϊκού κινήματος, της συμμαχίας. Έτσι θα στηριχτεί πιο αποφασιστικά η ΚΝΕ στη σημαντική δράση που αναπτύσσει μέσα στην νεολαία με την πολιτική και ιδεολογία του κόμματος. Εμπρός για ΚΝΕ, γερή και μαζική, πάντα στην πρώτη τη γραμμή. Και τώρα και πάντα στην πρώτη τη γραμμή, όπως ήταν πάντα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θέλει δύναμη για να υπερασπίζεται μαχητικά τα συμφέροντα των εργαζομένων ενάντια στο άδικο σύστημα, στους καπιταλιστές, στις κυβερνήσεις τους, μέσα στους χώρους δουλειάς, στις λαϊκές γειτονιές, στους χώρους της νεολαίας. Εκεί, παντού όπου φτύνουν αίμα οι εργάτες, εκεί που οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι επαγγελματοδιοτέχνες, οι αγρότες αγωνίζονται ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, στην εργοδοτική τρομοκρατία, ενάντια σε όλους εκείνους που θέλουν το λαό στη γωνία να περιμένει από μεσίες τη σωτηρία του.
Και μέσα στη Βουλή αυτό το σκοπό παλεύουμε. Γι' αυτό και το ΚΚΕ πρέπει να είναι δυνατό παντού, στα σωματεία, στις ομοσπονδίες, στους δήμους και τις περιφέρειες, στην Ευρωβουλή, στην Ελληνική Βουλή. Αυτό το ρόλο αναλαμβάνουν καθημερινά οι κομμουνιστές, οι φίλοι του ΚΚΕ, άλλοι πρωτοπόροι εργαζόμενοι με τους οποίους παλεύουμε από κοινού στο εργατικό κίνημα μέσα από το ΠΑΜΕ, στις αγωνιστικές εισπυρώσεις των αυτοαπασχολουμένων, στους αγρότες, στην νεολαία, στις γυναίκες. Αυτό το ρόλο αναλαμβάνουν με μεγάλο κόστος, είτε αυτό λέγεται απόλυση από τη δουλειά, είτε άλλες προσωπικές οικογενειακές θυσίες. Συντρόφισσες και σύντροφοι, 95 χρόνια αγώνες, θυσίες δεν είναι λίγα. Θυμόμαστε όλες εκείνες τις ηρωικές στιγμές, τιμάμε όλους τους ήρωες. Και όπως έγραφε ο Τσεχοσλοβάκος κομμουνιστής Γιούλιους Φούτσιχ, ήρωας που εκτελέστηκε από τους φασίστες ναζιστές στην κατοχή, ένα μονάχα σας ζητώ, να μην ξεχάσετε όσοι ζήσετε. Μαζέψτε υπομονετικά τη μαρτυρία εκείνων που έπεσαν για αυτούς και για σας. Κάποια μέρα το σήμερα θα γίνει παρελθόν και θα μιλάνε για μια μεγάλη εποχή και για ένα ανώνυμο πλήθος ηρώων που δημιούργησαν την ιστορία. Θα ήθελα να μάθει όλος ο κόσμος πως δεν υπάρχουν ανώνυμοι ήρωες. Όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι με όνομα, με μορφή, επιθυμίες και ελπίδες. Και ο πόνος του πιο ασήμαντου ανάμεσά τους δεν ήταν μικρότερος από του ηγέτη που θα μείνει το όνομά του. Θα ήθελα όλοι ετούτοι να γίνουν δικοί σας, σαν πρόσωπα που τα γνωρίζετε, σαν μέλη της οικογένειάς σας, σαν και εσάς τους ίδιους. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, νέοι και νέες, κνήτες και κνήτησες, η ανατροπή της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, η αντεπαναστατική καπιταλιστική παλινόρθωση στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες δεν σημαίνει το τέλος της ταξικής πάλης, των κοινωνικών εξεγέρσεων, των επαναστάσεων. Η προσωρινή ήττα προσφέρει πείρα. Τα λάθη που έγιναν δεν συμψηφίζονται με την εγκληματική φύση του καπιταλισμού στο υπεριαλιστικό του στάδιο. Ο σοσιαλισμός έκανε ένα μεγάλο βήμα πίσω. Ο καπιταλισμός όμως δεν έχει κανένα μέλλον. Ο 21ος αιώνας θα είναι αιώνας νέων επαναστάσεων, εξεγέρσεων, της ανίκητης πορείας του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Προχωράμε μπροστά, δυναμικά, αποφασιστικά. Οι μέρες που λαχταράμε όλοι και όλες θα έρθουν. Ο πάγος που ράγισε με την κομμούνα του Παρισιού για 72 μόλις μέρες το 19ο αιώνα, ο πάγος που έσπασε με την Οκτωβριανή Επανάσταση το 1917 για 72 χρόνια και που την ακολούθησαν και άλλες δεκάδες επαναστάσεις και εξεγέρσεις σε όλο τον κόσμο, αυτός ο πάγος που έσπασε και ο δρόμος που επιτέλους χαράχτηκε, εμείς οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες, οι κνήτες και οι κνήτησες, οι εργαζόμενοι της χώρας μας, όλων των χωρών του κόσμου, καλούμαστε να τον κατακτήσουμε, να τον περπατήσουμε στον 21ο αιώνα μέχρι τέλους, οριστικά και αμετάκλητα αυτή τη φορά. Ζήτω τα 95 χρόνια του ΚΚΕ. Συνεχίζουμε, προχωράμε μπροστά και όπως πάντα πολεμάμε και τραγουδάμε. Ας συνεχίσουμε λοιπόν τη γιορτή μας με τραγούδια, με μουσική, μαζί με τους καλλιτέχνες που βρίσκονται απόψε κοντά μας για αυτή τη μεγάλη γιορτή μας και τους ευχαριστούμε γι' αυτό.
Δώστε δύναμη στο ΚΚΕ, τη μόνη πραγματική ελπίδα για το λαό. Εμπρός λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι, με το κουκουέ, επίθεση κεφάλι.